μιλήσουν τα πράγματα για να αποδείξω την ψέματα. Άλλα το ρώτησα, άλλα λέει. Φουλ επίθεση στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου επεφύλασε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που με φόντο τις αλλαγές των υλικών στο έργο ανάπλασης του κέντρου, έδειξε πως οι αλλαγές εκτείνονται ακόμη και στη χάραξη της δικαιοσύνης, καθώς τα πεζοδρόμια θα συρρυκνωθούν κατά 75 εκατοστά, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εμπορική κίνηση. Έχουμε αλλαγή και μετατόπιση κατά 75 πόντους της χάραξης του δρόμου στη δικαιοσύνη προς τη μεριά των καταστημάτων. Έχουμε κατάργηση θέσεως άπλωσης και των ΑΜΕΑ και των δικαστικών. Έχουμε κατάργηση από αστικό εξοπλισμό παγκάκια και πέρβολες. Αυτά δεν μας τα είπατε. Αν θέλει κάποιος να λάβει την ευθύνη, εγώ ευχαρίζω παραδείγματος τη θέση μου αυτή τη στιγμή για να διαχειριστεί την κοινωνία και αν δικαιολογείται για να μείνει ο δρόμος στη θέση του για κάποιο λόγο που δεν το καταλαβαίνω, αν και τεχνικός. Αλλά θα τα κόψουμε 50 δέντρα και δεν το θεωρώ και πολύ φυσιολογικό ή λογικό. Όταν ξεριζώσατε την γύρι από όλα τα δέντρα, δεν είχατε ευαισθησία. Κύριε Αναστασάκη, δεν υπήρχε καμιά ευαισθησία εκεί. Τη ευαισθησία της αναγκαίας στη δικαιοσύνη και τα παρακολουθώ εγώ αν κάποιος μου πει να κόψω. Η απάντηση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου ότι θέλει να προστατεύσει τα δέντρα να μην κοπούν εξόργησε τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες, ο οποίος μίλησε ακόμη και για μετακίνηση δικτύων που δεν έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς συνιστούν αλλαγή στη μελέτη που είναι του 2013 και ότι επικαιροποιήθηκαν μόνο οι τιμές. Τεράστια κατατροπή από τις αλλαγές που δημιουργούμε, την επέκταση προς την Τζαμπουλίγκον και το να κρατήσουμε τα δέντρα στη θέση τους, δεν τη βλέπω. Ίσα θα βλέπα τεράστια οικολογική καταστροφή το να κρατήσουμε 50 δέντρα μια πόλη που δεν έχει τελειωθεί. Ακούσατε να πω τέτοιο πράγμα. Εγώ θα το μαγνητοφωνήσω πρακτικά για να σου αποδείξω ότι είσαι ψεύτης. Το λέω καθαρά. Θα απομαγνητοφωνήσω τα πρακτικά για να αποδείξω ότι είναι ψεύτης. Άλλα το ρώτησα, άλλα λέει. Σας ρώτησα. Μετατοπίστηκε ο άξονας ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό σας ρώτησα. Δεν έχει μετατοπιστεί ακόμα. Θα μετατοπιστεί. Αν μας το επειδή το σώμα, ναι. Αν το επειδή το σώμα, αφού έχετε πάρει, έχετε ζητήσει, δεύτερον. Έχουμε ζητήσει την άδεια της αρχαιολογίας και την έχουμε. Και της μίας και της άλλης. Δεύτερον. Αυτή που λέει για την υποκράτηση του έργου. Αυτό εσείς δεν το κάνατε. Σαφώς. Τότε γιατί λέτε πάτε την πάρα πίσω. Στο 13, στο 12. Αυτό εσείς δεν το κάνετε. Εσείς δεν αλλάζετε αυτή την μελέτη. Εσείς δεν επικαιροποιήσετε την μελέτη αυτή. Γιατί δεν την επικαιροποιήσατε τότε για τα κτίρια. Μόνο γυρίζει την πάρα πίσω. Γιατί? Επίθεση στη Δημοτική Αρχή έκανε και ο επικεφαλής των Ενεργών Πολιτών Ηλίας Λιγερός, που ρώτησε αν οι αλλαγές των υλικών φέρουν και μείωση της σύμβασης, μιλώντας ανοιχτά για αθέμητο ανταγωνισμό και έμεσα για διαφάνεια, διευκρινίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή δικαιολογεί για κάθε πρόβλημα τις επιλογές του αναδόχου. Είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 2-3% η τροποποίηση, αν σας πω ότι περάσει το 10% αυτές τις τροποποίησεις που κάνετε. Είναι. Και το κράτος το ίδιο φθηνό, η εργασία και τοποθέτηση του κράτους το ίδιο φθηνό, γιατί είναι λαϊκό τρόπο να τοποθετηθεί. Και το κορόιδος, όπως το λένε, ο Πορφυρίκης είναι πιο φθηνός και ίσως είναι και πιο ακριβή την πυρότητα του ανάλογου, στα σύμφωνα που είναι σε ένα μεγάλο ποσό. Αυτά λοιπόν, μια δίκαιη υπηρεσία η οποία είναι επιβλέπουσα, πρέπει να τα έχει εξ αρχής στο μυαλό της και δεν είναι προμένου παρουσιάστης. Το εγώ όλοι θέλουν να τελειώσει. Αν δεν δεχόμαστε, εμείς τουλάχιστον, να μας το λέω. Και δεν είναι τρόπος που σχεδίζει, κύριε. Αναστασάκη, συνέχεια το μεγαλύτερο έργο. Δεν θα σου πούμε 25 αγούς, πώς έγινε. Πώς έγινε αργολέο, καθανολέο, η κάτακο, όλα αυτά, οι ταγματάκια, οι τσουλάκι. Μια σειρά ρεαγμή. Και έχουν γίνει και σε μηνύα δίπλα, στα λιωτάρια δίπλα.